τους βλέπουμε και λίγο μακριά από μας, να έρχονται τόσο κοντά μας, κοντά σας. Γιατί για σας έχει έρθει, για να σας δει και για να σας πει κάποια πράγματα. Καλημέρα και από μένα, να είστε καλά. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι είμαι και εγώ εκπαιδευτικός και άρα το σχολείο μου λείπει, των Γαλλικών ακριβώς. Άρα το σχολείο μου λείπει εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί δεν εργάζομαι πια στο σχολείο. Μου λείπει πολύ, μου λείπουν τα παιδιά και μου λείπει όλη αυτή η διαδικασία να έχω τη δυνατότητα να μιλάω μαζί με τα παιδιά και να τους ακούω και να μ' ακούνε. Δηλαδή η διαδικασία της μάθησης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κάτι που πραγματικά μου λείπει πάρα πολύ και όταν μου δίνει τη δυνατότητα πηγαίνω σε όποιο σχολείο μου δίνει αυτή τη δυνατότητα για να δω τα παιδιά, να συνομιλήσω μαζί τους. Ο δεύτερος λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι γιατί εσείς θέλατε να τα πούμε, θέλατε να συζητήσουμε. Βρήκα ένα αίτημα στο γραφείο μου, ένα αίτημα από την Τρίτη Γυμνασίου να συζητήσουμε κάποια πράγματα σε σχέση με την Ιστατικά, σε σχέση με την Δημοκρατία, σε σχέση με το πολίτευμα, σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας και Θράκης. Και γι' αυτό, επειδή θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς στην Κομοτηνή σε ένα πλαίσιο περιοδιών που κάνω από τη στιγμή που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου Εσωτερικών, είπα να έρθω να τα πούμε από κοντά, να έχω τη δυνατότητα να δω πέρα από τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου το σχολείο τόσο υπουργούς, οι οποίοι έχουν περισσότερες αρμοδιότητες σε σχέση με τον υφυπουργό και μπορεί να έχει και υφυπουργούς. Οι αρμοδιότητες ποικίλουν, δηλαδή ο υπουργός είναι αυτός που ηγείται, είναι η βασική πολιτική ηγεσία ενός υπουργείου και από κάτω μπορεί να έχει αναπληρωτή, μπορεί να μην έχει. Δηλαδή τη δυνατότητα να δημιουργήσει υπουργεία, ποιο θα είναι το όνομά τους, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές τους, ποιο θα είναι το περιεχόμενο των υπουργείων, την έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό σε κάθε κυβέρνηση τα υπουργεία δεν είναι ίδια. Δηλαδή δεν ορίζεται ότι υποχρεωτικά ένα υπουργείο πρέπει να λέγεται έτσι.